Καταρχάς, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ξεκινήσω από τις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή και να εκφράσω τη βαθιά μου οδύνη για τον θάνατο αθώων παιδιών στα εξώματα Γκολάν, που αποδεικνύει για ακόμα μια φορά την ανάγκη να υπάρξει στην Λωρίδα της Γάζας μια άμεση κατάπαυση του πυρός, η οποία προφανώς και θα συμπαρασύρει και το βόρειο μέτωπο μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Νομίζω ότι δεν μπορεί η διεθνής κοινότητα να παραμένει απαθής σε αυτήν την ανθρωπιστική τραγωδία, η οποία συντελείται στη Λωρίδα της Γάζας και η οποία δυστυχώς έχει και πολλές πια παράπλευρες απώλειες, και θέλω να γνωρίζετε ότι η Ελλάδα εργάζεται συστηματικά προς αυτήν την κατεύθυνση. Τώρα στα θέματα της εσωτερικής επικαιρότητας, και καθώς πια αρκετοί συμπολίτες μας προετοιμάζονται για τις καθιερωμένες διακοπές του Αυγούστου, θέλω να γνωρίζετε ότι η προσοχή της κυβέρνησης παραμένει στραμμένη στο μέτωπο της τιθάσευσης των τιμών. Είναι ενθαρρυντικές οι ενδείξεις που έχουμε ότι και το μήνα Ιούνιο υπήρξε μια σχετική αποκλιμάκωση των τιμών στα σούπερ μάρκετ. Πιστεύω ότι το συνολικό πλέγμα των μέτρων που έχει λάβει η κυβέρνηση έχει αρχίσει και αποδίδει. Και βέβαια συνεχίζουμε και με ελέγχους από πλευράς Δημαία σε όλο το πλαίσιο της εφοδιαστικής αλυσίδας, αλλά και ενισχύοντας περισσότερο την Επιτροπή Ανταγωνισμού, η οποία είναι και κατά τους νόμους επιφορτισμένη με τον εντοπισμό φαινομένων συγκέντρωσης στην αγορά, τα οποία οδηγούν σε ολιγοπολικές καταστάσεις που με τη σειρά τους μπορούν να οδηγήσουν σε αύξηση των τιμών. Και βέβαια η κυβέρνηση παρακολουθεί και με πολύ μεγάλη προσοχή τις εξελίξεις στην αγορά της ενέργειας. Όπως γνωρίζετε, τις τελευταίες εβδομάδες υπήρξε μια πολύ απότομη αύξηση των τιμών της χονδρικής ενέργειας σε όλη την Ανατολική Ευρώπη και τα Βαλκάνια. Το αποτέλεσμα ήταν ότι οι παραγωγοί ενέργειας έβγαλαν σαφέστατα ουρανοκατέβατα κέρδη. Η κυβέρνηση αυτά τα κέρδη θα τα φορολογήσει, επιβάλλοντας ένα έκτακτο τέλος, όπως έχει κάνει και στο παρελθόν, στέλνοντας ένα μήνυμα ότι δεν μπορεί ο Έλληνας καταναλωτής να πληρώνει τις όποιες δυσλειτουργίες σε μια αγορά ενέργειας που σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν έχει φτάσει ακόμα στο σημείο της λειτουργίας που θα θέλαμε. Χαίρομαι διότι τις τελευταίες μέρες, ενδεχομένως και ως αποτέλεσμα των ανακοινώσεων της κυβέρνησης, οι τιμές επανήλθαν σε κανονικά επίπεδα, αλλά θα πρέπει όλοι να γνωρίζουν ότι ανά πάσα στιγμή η κυβέρνηση θα είναι έτοιμη να παρέμβει όποτε διαπιστώνονται στρεβλώσεις στην αγορά και κέρδη τα οποία δεν δικαιολογούνται από την ομαλή λειτουργία της χονδρικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Θα ήθελα να κάνω και μία μνήμα στα ζητήματα τα οποία αφορούν την υγεία, και χαίρομαι γιατί τελικά σε στενόηση του Υπουργείου Υγείας με τους κατατόπους ιατρικούς συλλόγους φαίνεται να βρέθηκε μία λύση με εθελοντική προσφορά ιδιωτών γιατρών για να καλύψουν κάποιες ανάγκες εφημεριών σε κάποια νοσοκομεία της χώρας. Αναγνωρίζουμε απόλυτα ότι αυτή είναι μια προσωρινή λύση και είμαι πεπισμένος ότι και η σχετική διάταξη, η οποία ψηφίζεται στη Βουλή, δεν θα χρειαστεί ποτέ να ενεργοποιηθεί, διότι αυτά τα είδους τα προβλήματα πρέπει να λύνονται πάντα συνεργατικά και σε συνεργασία με τους τοπικούς ιατρικούς συλλόγους και με τη σύμφωνη γνώμη των τοπικών κοινωνιών. Τονίζω και πάλι ότι αυτό είναι ένα προσωρινό μέτρο, καθώς το Υπουργείο νομοθετεί άμεσα μια καινούρια δέσμη κινήτρων για εκείνες τις ειδικότητες και εκείνα τα νοσοκομεία που αποδεδειγμένα έχουμε πρόβλημα προσέλκυσης μόνιμου ιατρικού προσωπικού για την κάλυψη μόνιμων αναγκών. Αλλά τουλάχιστον σε προσωρινό επίπεδο φαίνεται το πρόβλημα να αντιμετωπίζεται με καλή διάθεση από όλες τις πλευρές, όπως εξάλλου επιβάλλει ένα κρίσιμο ζήτημα το οποίο αφορά τη δημόσια υγεία. Τέλος, κύριε Πρόεδρε, ολοκλήρωσα πριν από λίγο μια σύσκεψη για τα ζητήματα της λειψιδρίας, τα οποία αντιμετωπίζουν κάποιες περιοχές της χώρας μας. Ένα πρόβλημα το οποίο
ενδεχομένως να αποκτά δομικά χαρακτηριστικά λόγω της κλιματικής κρίσης. Πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε έκτακτες καταστάσεις που προέκυψαν φέτος το καλοκαίρι, όμως να είστε βέβαιοι ότι θα χρειαστούν πιο δομικές παρεμβάσεις διαρθρωτικού χαρακτήρα στα ζητήματα που αφορούν τη διαχείριση του νερού και για την ίδρυση και για την άρδευση, και σύντομα η κυβέρνηση θα κάνει επιπρόσθετες εξαγγελίες γύρω από τα κρίσιμα αυτά ζητήματα. Κύριε Πρόεδρε, πράγματι η κρίση στη Μέση Ανατολή, η κατάσταση είναι τραγική. Πλήττονται νοσοκομεία, σχολεία, τώρα ένα γήπεδο που έπαιζαν παιδιά. Φυσικά γενικότερα η απώλεια στον άμαχο πληθυσμό είναι τραγικές. Θα πρέπει λοιπόν να εξαντληθούν οι προσπάθειες να επιτευχθεί η κατάπαυση του πυρός, όλα αυτά που πρέπει να ακολουθήσουν, η ανταλλαγή, η επιστροφή των ομήρων. Όλοι θα κατατείνουν, θα πρέπει να κατατείνουν όλες τις προσπάθειες σε αυτή την κατεύθυνση. Δεν μπορεί να μείνει έτσι. Είναι πραγματικά ανθρωπιστικά, είναι μη αποδεκτό. Στα δικά μας, πολύ σωστά αναφερθήκατε, και η ακρίβεια είναι σημαντική για την κοινωνική συνοχή. Η πρόσβαση στη δημόσια υγεία είναι τομείς που αφορούν τον πολίτη, την καθημερινότητά του. Και εκεί θα πρέπει κανείς με τις δημόσιες πολιτικές να μην μένει πίσω. Αυτό το χάσμα που δημιουργείται μεταξύ κερδισμένων και χαμένων της παγκοσμιοποίησης θα πρέπει όσο γίνεται να καλύπτεται, να μειώνεται. Και οποιαδήποτε προσπάθεια είναι προς αυτή την κατεύθυνση είναι σωστή. Ως προς τη δημόσια υγεία, βέβαια, πιστεύω απόλυτα ότι το προσωπικό του ΕΣΥ, όλοι οι γιατροί και νοσηλευτές κάνουν ό,τι μπορούν. Το απέδειξαν και στον καιρό της πανδημίας και συνεχίζουν και τώρα. Προφανώς και στην περίοδο του καλοκαιριού πρέπει να δοθούν και άδειες, οι άνθρωποι έχουν εξαντλήσει τις προσπάθειές τους. Άρα, εύχομαι να βρεθεί καλύτερη δυνατή λύση και πάντα με γνώμονα και το συλλογικό καλό. Γιατί και η υγεία ακριβώς προσφέρεται για τον πολίτη, για όλους εμάς. Ως προς τα νησιά. Παρατηρώ και εγώ, παρακολουθώ όλη αυτή την συζήτηση που γίνεται και τις πρώτες έτσι επισημάνσεις και προβλήματα που τα ξέρουμε και εδώ και χρόνια. Ίσως τώρα έχουν μια όξυνση γιατί έχουν να κάνουν και με την κλιματική κρίση, με τις βροχές που δεν έχουν πέσει αρκετές και όλα αυτά που δημιουργούνται. Θα πρέπει ίσως, ο τουρισμός είναι πολύ σημαντικός για τη χώρα μας, αλλά πρέπει να δούμε λίγο και τη φέρουσα ικανότητα των νησιών και πώς μπορούν να αντιμετωπίσουν τα ζητήματα αυτά. Και να το συνειδητοποιήσουν και οι τοπικές κοινωνίες και όλοι. Δηλαδή αυτό έχει να κάνει νομίζω και με την κεντρική πολιτική και τη στρατηγική που ακολουθείτε, αλλά λίγο και με τη συνειδητοποίηση των τοπικών κοινωνιών. Να βλέπουμε όλοι μακροπρόθεσμα τι είναι επωφελές για όλους. Μια παρατήρηση συμπληρωματική σε αυτό το οποίο είπατε, κυρία Πρόεδρε. Πράγματι πιστεύω ότι είναι και μεθοδολογικά σωστό να αντιμετωπίζουμε τα νησιά ενδεχομένως διαφορετικά από την υπηρετική Ελλάδα. Είναι άλλες οι ανάγκες τους, άλλη η δυνατότητα των υποδομών, άλλη φέρουσα ικανότητά της, και πάλι χρησιμοποιώ έναν όρο με επιφύλαξη, διότι μπορεί να επιδέχεται πολλών διαφορετικών ερμηνεών. Και βέβαια, όπως γνωρίζετε, υπάρχουν και αποφάσεις του δικαστηρίου σχετικά με τα ζητήματα της εκτός σχεδίου δόμησης, το οποίο η κυβέρνηση σύντομα με κάποιο τρόπο οφείλει να προσαρμοστεί.